Βρισκόμαστε Λισπότου 12 στο Βύρονα, όπου έχει ανοίξει άλλο ένα κοινωνικό ιατρείο φαρμακείο. Είμαστε εδώ παρέα με τους εθελοντές που πήραν την πρωτοβουλία. Θα μας πούνε λίγα λόγια. Ονομάζομαι Δημήτρης Σουγιώτης. Είμαι ένα μέλος της ομάδας της πρωτοβουλίας για την ίδρυση του κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου Βύρονα. Θέλουμε εδώ να υπογραμμίσουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή είχε και έχει σαν στόχο να σταθεί δίπλα στον αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανέργων και των άπορων ανασφάλιστων. Ξέρουμε ότι μαζί με το ψωμί το μεγάλο πρόβλημα σήμερα των ανέργων είναι το ζήτημα των φαρμάκων και των ιατρικών εξετάσεων. Και αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο ιδρυθήκαμε. Είμαστε μια συμμαχία στην πραγματικότητα, σήμερα δυστυχώς δεν είναι εδώ για πολλούς λόγους, μια συμμαχία πολιτών, φαρμακοποιών και γιατρών. Και είμαστε μια συμμαχία, ένα στοιχείο ενός μετόπου που λέγεται κοινωνική αλληλεγγύη. Μια κοινωνική αλληλεγγύη που στέκεται απέναντι στις ανάλγητες, βάρβαρες και άδικες πολιτικές που έχουν καταδικάσει το λαό μας στη σημερινή κατάσταση. Με αυτή την έννοια αποτελούμε στοιχείο μιας δημοκρατικής αντίστασης και φωνάζουμε μαζί με όλους τους άλλους για την ανάγκη να επεκταθεί το δικαίωμα στην φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη σε όλους τους ανέργους, χωρίς καμία προϋπόθεση. Mm-hmm. Και στους άπορους φυσικά. Η λειτουργία, σήμερα μπορούμε να χαιρετήσουμε μια λειτουργία που μέσα σε γρήγορο χρονικό διάστημα συσσόρευσε μια μεγάλη ποσότητα φαρμάκων. Είμαστε σε θέση σήμερα να ικανοποιήσουμε σημαντικές ανάγκες των πληθυσμών, των άνεργων, των ανασφάλιστων, το ξανατονίζω αυτό, των ανασφάλιστων άνεργων και άπορων, και αυτό έγινε χάρη στην συμβολή του λαού μας, της κοινότητας εδώ του Βύρονας, Δημοκρατικής Κοινότητας του Βύρονα, των φαρμακοποιών, αλλά και της αλληλεγγύης που έχουν επιδείξει οι γιατροί. Δουλεύουμε σήμερα για την επέκταση ενός δικτύου γιατρών όλων των ειδικοτήτων που αναλαμβάνουν στα δικά τους τα ιατρία να εξετάζουν τους ανασφάλιστους άνεργους και τους άπορους δωρεάν. Το χαιρετίζουμε αυτό, χαιρετίζουμε την δημοκρατική κοινότητα και την ευαισθησία των γιατρών και τους ζητάμε σήμερα από αυτή την εκπομπή να δυναμώσουν την αλληλεγγύη τους. Λειτουργούμε κάθε μέρα από τις 10.30 μέχρι τις 12.30 και το απόγευμα, εκτός βέβαια Σαββάτου και Κυριακής, και το απόγευμα της Πέμπτης από τις 4 μέχρι και τις 5.30. Όμως, ο κάθε ένας που έχει ανάγκη μπορεί να μας τηλεφωνεί για έκτακτες περιπτώσεις και είμαστε παρόντες. Η ομάδα μας, όποτε χρειαστεί, θα πάει εκεί που υπάρχει ανάγκη, στο φαρμακείο, στον άρρωστο, σε αυτόν, εν πάση περιπτώσει, που μας καλεί και θα δώσουμε τη βοήθεια που μπορούμε. Συνεργαζόμαστε, και τελειώνω με αυτό, συνεργαζόμαστε με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Βύρονα και Σαριανής, συνεργαζόμαστε με το Κέντρο Υγείας Βύρονα και συνεργαζόμαστε με το Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού. Μια πρωτοβουλία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, έχει 2 χρόνια ζωής και κάνει ένα σπουδαίο έργο. Θέλω να το τονίσω αυτό για να εξάρω τη μεγάλη συμβολή γιατρών, φαρμακοποιών αλλά και πολιτών σε αυτή τη μάχη για την προστασία των ανέργων. Ευχαριστούμε πολύ.